Στις 21 Μαΐου ψηφίζουμε κουκουέ. Πιο δυνατό κουκουέ σημαίνει σταθερότητα για το λαό, τη ζωή και τα δικαιώματά του. Η σταθερότητα που ευαγγελίζεται Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που είναι έτοιμα να τσοντάρουν για το σχηματισμό της κυβέρνησης είναι η συνέχιση των αντιλαϊκών νόμων, η έφοδος των φάνους και των τραπεζών στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η νέα επίθεση φορολογία στους εργαζόμενους, οι νέες ανατιμήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας, του νερού και των μεταφορών. Η σταθερότητά του σημαίνει σταθερότητα για εργασία χωρίς δικαιώματα, χωρίς ωράριο, με μεροκάματα της πείνας, με εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς και διαβίωσης, με καθημερινά εργατικά δυστυχήματα. Σημαίνει οι μεγάλοι όμιλοι να πληρώνουν μόνο το 5% των φορολογικών εσόδων και τον λαό να πληρώνει από την τσέπη του για την υγεία του, τη μόρφωση των παιδιών του, ακόμα και για τους πολεμικούς εξοπλισμούς που δεν αφορούν την άμυνα της χώρας μας, αλλά πολέμους και επεμβάσεις όπου γης. Δυνατό κουκουέ σημαίνει να είναι δυνατός ο λαός την επόμενη μέρα. Γιατί μόνο με ισχυρό κουκουέ θα πολλαπλασιαστούν οι αιστείες αντίστασης που θα χρειαστούμε και μετά τις εκλογές για όσα μας ετοιμάζουν. Γιατί είναι το κόμμα που θα συνεχίσει να πρωτοστατεί, να δίνει όλες του τις δυνάμεις για να αναπτυχθεί ένα ισχυρό εργατικό και λαϊκό κίνημα που θα έχει περισσότερες κατακτήσεις και θα βάζει μεγαλύτερα εμπόδια στην αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, των εργοδοτών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η οργή που νιώθουμε όταν βλέπουμε τους επιχειρηματικούς ομίλους να σκάνε από κέρδη, ενώ εμείς κόβουμε ακόμη και από τις βασικές μας ανάγκες, πρέπει να γίνει δύναμη αγώνα. Το σύνθημα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο σε κάθε εργαζόμενο. Μόνο το 2022 οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες ανακοίνωσαν 10,41 δις ευρώ καθαρά κέρδη. Και εμείς φορτωθήκαμε κοντά στα 45 δις έμεσους και άμεσους φόρους. Την ίδια ώρα θεωρούν κόστος την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς και φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε έναν συνάδελφό μας κάθε 3 εργάσιμες μέρες εν ώρα εργασίας. Το έγκλημα στα Τέμπη, στο Μάτι, η Μάνδρα, το Αρκαλοχώρι, ο νεκρός μαθητής της Σέρες, η φωνή σε κάθε κλάδο δουλειάς, όπως όλοι οι χώροι δουλειάς, είναι οι κοιλάδες των τεμπών και επιβεβαιώνουν το σύνθημα αυτό, δείχνουν το μεγάλο ένοχο. Αυτόν τον ένοχο μόνο το κουκουέ τον φανερώνει στο λαό. Γι' αυτό με ισχυρό κουκουέ μπορεί να δυναμώσει η ελπίδα και η εμπιστοσύνη του λαού στη δύναμή του. Βλέπουμε τα άλλα κόμματα να τσακώνονται για το ποιος και πώς θα κυβερνήσει, αφού η πολιτική που θα ασκήσουν είναι δεδομένη. Οι ίδιοι λένε ότι συμφωνούν στα μεγάλα, παρά τις μικρές διαφορές τους. Εξάλλου και από τη θέση της αντιπολίτευσης συμφωνούσαν μεταξύ τους και ψήφιζαν πάνω από τα μισά νομοσχέδια ο ένας του αλουνού. Αυτό συμπολίτευση ονομάζεται. Τη μόνη πραγματική αντιπολίτευση από τη σκοπιά του λαού και αυτή την τετραετία και τις προηγούμενες την έκανε μόνο το κουκουέ. Την ίδια ώρα όλοι μαζί καταψηφίζουν ή δεν βγάζουν άχνα στις προτάσεις του κουκουέ, οι οποίες δίνουν πραγματική ανακούφιση στις εργατικές λαϊκές οικογένειες, όπως η πάυση των πληστηριασμών, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στην ενέργεια. Πάνω από 600 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις κατέθεσαν οι δύο βουλευτές του κουκουέ στη Θεσσαλονίκη για τα δικά μας συμφέροντα, αναδεικνύοντας τα προβλήματά μας και διεκδικώντας λύσεις με βάση τις ανάγκες μας. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν στην επόμενη Βουλή έχουμε 3, 4 και 5 βουλευτές του κουκουέ από τη Θεσσαλονίκη. Το κουκουέ κρατάει την ίδια στάση μέσα και έξω από τη Βουλή, γιατί είναι το μόνο κόμμα που δεσμεύεται αποκλειστικά από τα συμφέροντα του λαού και των εργαζομένων, δεν ξεπληρώνει γραμμάτια στην εγχώρια και διεθνή ελίτ. Γι' αυτό η ψήφος του κουκουέ μένει στο κουκουέ, δεν κάνει βόλτες στα έδρανα της Βουλής. Η στήριξη και η εμπιστοσύνη στο κουκουέ δεν είναι η μόνο ψήφος για άμυνα και αντίσταση, για να μείνουν στα χαρτιά αντεργατικοί νόμοι να καθυστερήσουν άλλοι. Είναι ψήφος για να δυναμώσει η πάλη μας, για νίκες και κατακτήσεις, για δικαιώματα, που μόνο με ένα δυνατό κουκουέ και το λαό στο δρόμο του αγώνα μπορούμε να έχουμε.
Είναι ψήφος για να αποκτήσει πραγματικά ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, το κανένας από τους δυο που λέει το 1/3 του λαού, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για το σύγχρονο και το προοδευτικό. Το δρόμο για το πρόγραμμα διακυβέρνησης και εξουσίας που το κόμμα μας είναι έτοιμο όταν η εργατική τάξη, ο λαός το επιλέξει, να αναλάβει την ευθύνη του σε μια λαϊκή διακυβέρνηση που την εξουσία και τα κλειδιά της οικονομίας θα είναι στα χέρια του εργαζόμενου λαού. Πρωταγωνιστές θα είναι οι εργαζόμενοι, η νεολαία και όχι το πολιτικό προσωπικό των επιχειρηματικών ομίλων, των τραπεζιτών και των εφοπλιστών. Το ως εδώ μπορεί να μετατραπεί σε απόφαση αγώνα για τη μόνη προοδευτική διέξοδο. Την πάλι για μια άλλη εξουσία και οικονομία που στο επίκεντρο θα έχει την ικανοποίηση των αναγκών των πολλών. Σε αυτόν τον δρόμο σας καλούμε τώρα. Τώρα, κουκουέ, γιατί ξέρουμε ότι σωτήρες δεν υπάρχουν. Ξέρουμε ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ανατροπής με δυνατό κουκουέ. Σας καλούμε όλους και όλες τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της πόλης που ζείτε από πρώτο χέρι τη βαρβαρότητα αυτού του συστήματος, να πάρετε την υπόθεση της ενίσχυσης του ΚΚΕ στα χέρια σας, να φτάσει το μήνυμα ότι οι εργάτες θα ψηφίσουν κουκουέ σε κάθε χώρο δουλειάς. Να κάνουμε όλοι μαζί την έκπληξη στις 21 Μάη, ώστε τα αφεντικά και τα κόμματά τους να νιώθουν την ανάσα μας στο σβέρκο τους και να μην τολμούν να συνεχίζουν την αντιλαϊκή πολιτική τους. Να κάνουμε τον φόβο τους πραγματικότητα για να χαμογελάσουν τα δικά μας πρόσωπα.